Λοιπόν, μαζί μου, όπως είπα και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, Στέλιος Κούλογλου, ανεξάρτητος ευρωβουλευτής εδώ στο στούντιο. Στέλιο, κύριε Κούλογλου, ευχαριστώ για την παρουσία εδώ. Πάμε με αυτό που αφήσαμε την κουβέντα πριν με τον Νίκο Μπογιόπουλο και αυτό που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα, την πρόταση που ήρθε δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ στην Βουλή για την κυβέρνηση κατόπιν των εξελίξεων που είχαμε των δημοσιευμάτων του Βήματος την Κυριακή που μας πέρασε. Λοιπόν, καταρχήν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο από όλα, κατά τη γνώμη μου δημοσιογραφικά, είναι ποιος είναι ο μοντέρ. Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός δηλαδή, ο οποίος, γιατί πράγματι, αν ξέρετε αυτό που λέει η κυβέρνηση, έγινε μοντάζ. Αυτό είναι, το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι και αυτό το μοντάζ ήταν γνωστό από τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος. Έτσι, δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα το επανέφερε. Το Βήμα έχει πλάκα ότι καμιά φορά... Αστυνομικές πηγές επικαλείται, έτσι. Δηλαδή υπάρχει αστυνομική αναφορά που λέει ότι ξέρεις αυτό είναι διαφορετικό από εκείνο που υπόθηκε εκείνο το βράδυ. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω, οι εργαζόμενοι το είχαν καταγγείλει από τις πρώτες μέρες ότι είχε γίνει μοντάζ. Αλλά είχε περάσει έτσι στα ψηλά. Και τώρα ξαφνικά επαναφέροντας την ίδια ιστορία, αλλά σε άλλο πολιτικό περιβάλλον με όλη αυτή τη συγκέντρωση πληροφοριών και την αντιπαράθεση γύρω από τα Τέμπη, αυτό σκάει σαν κάτι καινούριο και είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Να δούμε τώρα ποιος είναι αυτός που μπήκε και έκανε το... Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι ύποπτοι, αλλά βρεθεί... Αυτός που έκανε το μοντάζ θα ξετυλιχθεί νομίζω ένα κουβάρι, γιατί ενδεχομένως να είναι υποχρεωμένος να πει και ποιος του είπε. Θα υποχρεωθεί, θεωρείς, μέσα από αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση στη Βουλή να απαντήσει σε αυτό το οποίο θέτεις? Νομίζω ότι προσπαθήσουν να το συγκαλύψουν, να μην απαντήσουν σε αυτό το θέμα. Αλλά οι εξελίξεις είναι τέτοιες και η πίεση και η γνώμη είναι τέτοια, ώστε θα είναι δύσκολο, δεδομένου ότι έχει εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κομμάτι τον οικονομικό. Δώσαμε λεφτά, πού πήγαν τα λεφτά. Νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαν και τα δύο πρώτα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 500 και 600 χιλιάδες, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα έβαλε ένα τρίτο. Δηλαδή ελεύθερος με ένα πολύ μεγάλο ποσό, 700 χιλιάδες, δεν θυμάμαι. Αλλά πάντως. Πολύ μεγάλο ποσό. Είναι αποφασισμένοι και αυτοί να μπουν στο παιχνίδι, γιατί έχουν καταλάβει ότι στην Ελλάδα δεν γίνονται τα πράγματα καθόλου σωστά. Όλη αυτή η ιστορία δηλαδή με το κράτος δικαίου, την καταδίκη της Ελλάδας, έχουν διαμορφώσει ένα κακό κλίμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι μπορεί να αρχίσουν να μιλάνε. Αν αρχίσουν και μιλάνε, θα έχουμε... Και πολιτικές εξελίξεις. Κακό κλίμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το κρατώ. Έχει ανοίξει μία κουβέντα, έχει ανοίξει και μία αντιπαράθεση όμως άλλου τύπου, άλλου χαρακτήρα και θα πάμε να τη δούμε αυτήν ακριβώς. Θα ακούσουμε τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από τη σημερινή κόντρα που υπήρξε στην Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας, τα οποία προκάλεσαν χθεσινές τοποθετήσεις του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος μίλησε για παρατηρητές, για την ανάγκη παρατηρητών, για τη διενέργεια εκλογών στη χώρα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς διεμήθη στο Κοινοβούλιο σήμερα. Και θα ήθελα να συστήσω και στους βουλευτές της πλειοψηφίας να ρίξουν μια ματιά, διότι σε αυτή την έκθεση γίνεται λόγος για τα εξής ζητήματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Τα δικαιώματα των αναπήρων και την πρόσβασή τους στα εκλογικά κέντρα. Την ισότιμη πρόσβαση και την εκλογιμότητα των γυναικών. Την ανεξαρτησία της δημόσιας τηλεόρασης. Τη διαφάνεια στα δάνεια των κομμάτων, κύριε Βορύδη. Κάποτε ήσασταν και σε ένα κόμμα το οποίο είχε στην αιχμή του δόρατος της δημόσιας κριτικής του τη δανειοδότηση της Νέας Δημοκρατίας. Τη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κρίσιμο σε αυτό που διαβάζετε δεν είναι επιμέρους παρατηρήσεις που ο ΟΝΤΥΡ κάνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλες τις εκλογές, αλλά δύο μαγικές λέξεις οι οποίες είναι αυτός που κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών σε σχέση με τη διεθνή παρατήρηση. Free and fair elections. Ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Και σε όλες τις εκθέσεις του ΟΝΤΥΡ και του ΑΣΕ
Πάντοτε οι ελληνικές εκλογές κλήθηκαν ως ελεύθερες και δίκες. Είστε διατεθειμένοι να κάνετε ελεύθερες και δίκες εκλογές? Με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων σαν τραπουλόχαρτα μέσω κομματαρχών που έχουν έδρα τη Συγκρού, την Πειραιώς, δεν ξέρω που είστε. Στη Συγκρού ήταν άλλα συμφέροντα, τώρα τα πολεμάτε. Είστε διατεθειμένοι να υπερασπιστείτε το δικαίωμα των Ελλήνων, τα προσωπικά τους δεδομένα να μην είναι στη διάθεση του κάθε κομματόσκυλου? Αυτά νωρίτερα στη Βουλή σήμερα, Στέλιος Κούλογλου. Λοιπόν, η ιδέα έπεσε στο τραπέζι μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εχθές από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Κασελάκη, για την διεθνή παρατήρηση των εκλογών. Υπάρχει διεθνής παρατήρηση των εκλογών έτσι κι αλλιώς σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΟΑΣΕ? Το ερώτημα είναι αυτό. Δεύτερον, η αντιπαράθεση, υπήρξε μια αντιπαράθεση η οποία ξέσπασε με την κυβέρνηση. Υπάρχει όντως τέτοια ανάγκη στη χώρα μας? Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα, θεωρείτε, που να χρειάζεται να έρθει ένα ευρύτερο σώμα εδώ στη χώρα? Είναι το δεύτερο ερώτημα, ούτως ώστε να επιβλέψουν το τι ακριβώς συμβαίνει και το πώς το κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κάνει πολύ κακό στην εικόνα της χώρας και στο κράτος δικαίου. Και υπάρχουν δικαιολογημένες και περιστατωμένες κριτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι οι διεθνείς παρατηρητές είναι κάτι άλλο. Αναφέρεται σε μια χώρα υπανάπτυκτη του τρίτου κόσμου και νομίζω ότι η ελληνική δημοκρατία μετά τη μεταπολίτευση έχει κατακτήσει το δικαίωμα να κάνει αυτόνομα εκλογές χωρίς διεθνούς παρατηρητές. Δεν είμαστε μπανανία και ούτε θα γίνουμε μπανανία, ακόμα και αν το προτείνει ο κ. Κασελάκης ή με τις ενέργειές του το διευκολύνει το αίτημα ο κ. Μητσοτάκης. Όχι, όχι. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Να φέρουμε, δηλαδή, τι, να έρθουν οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί και να δούμε πώς κάνουμε τις εκλογές? Αυτά τα κάνουμε εμείς. Εγώ έχω πάει σε διάφορες άλλες χώρες που έχουν πρόβλημα δημοκρατίας. Έχω πάει στη Βενεζουέλα, έχω πάει στον Άγιο Δομήνικο, έχω πάει στην Αϊτή. Αλλά τώρα στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτά. Ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης διαφόρων πραγμάτων, ασφαλώς υπάρχει. Αυτά που ακούσαμε να γίνουν βελτιώσεις. Όπως και στα μέσα ενημέρωση, στην ΕΡΤ να είναι ανεξάρτητη, που δεν είναι, αλλά όχι να φέρουμε διεθνείς παρατηρητές να μας πούνε αν λειτουργεί η δημοκρατία. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Υπάρχει και ένα άρθρο του Στεφάνου Κασελάκη σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, στο οποίο επικαλείται ότι επιμένει στη διενέργεια των εκλογών υπό τον τρόπο αυτό, τον οποίο περιγράφει την συνδρομή των ευρωπαϊκών θεσμών και των διεθνών παρατηρητών, γιατί δεν υπάρχει άλλη δημοκρατία, προηγμένη δημοκρατία, η οποία να έχει κυβέρνηση που να μπαζώνει τον τόπο του εγκλήματος, που να μοντάρει αποδεικτικό υλικό, που να παρακολουθεί παράνομα πολιτικούς στρατιωτικούς επιχειρηματίες, που να ιδιωτικοποιείται παράνομα για κομματικούς λόγους απόρριτα προσωπικά στοιχεία εκλογέων, που καταδικάζεται από το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου. Ναι, ναι. Αντίστοιχα φαινόμενα έχουμε και με την Ουγγαρία. Mm-hmm. Που κυβερνάται από μια ακροδεξιά κυβέρνηση και εκεί έχουν υπάρξει και οικονομικές κυρώσεις. Έχουν εδώ και αρκετό καιρό εναντίον της Ουγγαρίας, γιατί παραβιάζει το κράτος δικαίου. Αλλά δεν έχει τεθεί ούτε εκεί θέμα διεθνών παρατηρητών και νομίζω ότι δεν πρέπει, ειδικά για την Ελλάδα, να τίθεται τέτοιο θέμα. Μας εκθέτει διεθνώς αυτή η υπόθεση. Ο κύριος Κασελάκης ζητάει και εκλογές. Θεωρώ ότι ήταν καλύτερο να περιμένει να το ζητήσει μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι αυτός είναι και ένας τρόπος για να συσπυρώσει την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζεται αποσυσπυρωμένη, να κοιτάει από εδώ, από εκεί και θέλει να το κάνει. Αυτό είναι πολιτικά θεμητό. Το άλλο, νομίζω, ότι ξεπερνάει μια κόκκινη γραμμή το αίτημα των διεθνών παρατηρητών. Τώρα, ως μέλος, ως τέλεχος της Ευρωβουλής, του Ευρωκοινοβουλίου, όλη αυτή η ιστορία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, η πρόταση δυσπιστίας που υπάρχει, το γεγονός ότι έρχεται μετά από μία μακρά περίοδο όπου η Ελλάδα βρίσκεται στο στόχαστρο για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, και το γεγονός επίσης ότι βλέπουν το φως δημοσιότητας πράγματα τα οποία αφορούν κοπτοραπτική, δηλαδή το ότι φτιάχνεις τα στοιχεία στο βαθμό που σε ικανοποιούν και σε εξυπηρετούν, τι σημαίνει για τη χώρα στο εξωτερικό? Ότι υποθέτω ακόμα δεν
Δεν έχω πάρει ζωντανές αντιδράσεις, γιατί έγινε μόλις προχτές mm-hmm. όλο αυτό, αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι σχεδόν όλων των πολιτικών παρατάξεων και της Νέας Δημοκρατίας ακόμα, δηλαδή του κόμματος που ανήκει η Νέα Δημοκρατία, θα κουνήσει το κεφάλι τους λέγοντας ναι, τα λέγαμε, ή λέγοντας α, έγινε και αυτό. Δηλαδή δεν θα προκαλέσει έκπληξη αυτό που έγινε, γιατί υπάρχει μια προϊστορία και το βασικό είναι ότι υπάρχει μια απορία. Δηλαδή στο θέμα των υποκλοπών οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ευρωπαϊκή θα είχε πέσει. Σε αυτό έχει δίκιο ο Κασελάκης που το τονίζει. Σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ο Δημητριάδης που παραιτήθηκε για το σκάνδαλο θα είχε κληθεί να καταθέσει. Λοιπόν, στη δικαστική έρευνα που γίνεται. Αντίθετα, ο Δημητριάδης κάνει αγωγές εναντίον της Ευσύν, του TVXS, των Reporter United κτλ. Και βλέπουν αυτά τα πράγματα και λένε καλά, αυτός κάνει αγωγές. Άρα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Αυτή είναι η εικόνα. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην αυριανή ημέρα. Αφήνουμε το Στέλιο Κούλογλου, τον ευρωβουλευτή, και ερχόμαστε στο Στέλιο Κούλογλου, τον κινηματογραφιστή πλέον, τον δημοσιογράφο σκηνοθέτη. 142 χρόνια, η ταινία η οποία κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα αύριο, την είδαμε στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, ωστόσο κατεβαίνει πλέον και στην πρωτεύουσα. Να ρωτήσω πριν δούμε ένα σχετικό απόσπασμα, να ζητήσω κάποια λόγια για το περιεχόμενο της ταινίας αυτής. Ναι, είναι καταρχήν η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία φυλακισμένων στις ελληνικές φυλακές. Είναι πρόσφυγες και μετανάστες, καταδικασμένοι ως διακινητές. Είναι περίπου 2.000 άτομα. Η τεράστια πλειοψηφία αυτών είναι αθώοι, δεδομένου ότι οι πραγματικοί διακινητές, κυρίως Τούρκοι, στο Αιγαίο, παρατάνε τις βάρκες στη μέση και γυρνάνε πίσω και όποιος φουκαράς βρεθεί δίπλα στο πιδέλαιο, του λένε πάρε το πιδέλαιο, βλέπεις εκείνο το φως. Πήγαινε εκεί. Ο ένας από τους φουκαράδες αυτός είναι ένας Σομαλός πρόσφυγας που είναι ένας από τους πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρου, ο οποίος παίρνει το πιδάλαιο, σώζει 31 άτομα, φτάνουν τέλος πάντων στην ακτή, λέει το λιμενικό, ποιος το οδηγούσε αυτός. Αυτός θεωρώντας ότι θα του δώσουν και κανένα παράσημο, λέει εγώ. Και τρώει 142 χρόνια φυλακή. Και όταν το έμαθα αυτό, μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση. 142 χρόνια φυλακή. Δεν έχει. Και οι άλλοι ηρωές μου, έχω ακόμα δύο, που είχαν φάει από 50 χρόνια φυλακή. Και στη φυλακή δεν τους πίστευε κανένα. Τους περνάγανε για. Είχαν σεβασμό απέναντί τους, διότι τους περνάγανε σαν αρχηγούς της μαφίας. Σου λέει για να έχει φάει 142. Γιατί είχαν serial killer στη φυλακή που είχαν φάει 15. Οπότε λέγανε 142, εσύ είσαι πολύ μεγάλο κουμάσι, ας πούμε. Αυτό είναι. Και μετά ξεκινάει ένα δικαστικό θρίλερ. Και στην πραγματικότητα το ντοκιμαντέρ είναι ένα δικαστικό θρίλερ που παρακολουθεί τις δίκες αυτών των ανθρώπων μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Έχει εναλλαγές, έχει κλάματα, αλλά είναι θρίλερ, δηλαδή αυτή είναι δικαστικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τρέιλερ της ταινίας και επανερχόμαστε. It's totally outrageous how arbitrary these arrests are. I mean, if they don't find anyone who was nearby the steering wheel, let's say, they would just accuse a random person for a random reason. اول که بگسل کردن میخواستن طرف ترکیه ببرن یک کشتی ما پاره شده بود دیگه حالی نداشت که دیگه جایی بره بعدش مجبور شدن که ما را کمک کنن بیارن طرف اینا Καπιτάνιε, τι γίνεται εδώ, λέω, εσύ να πείτε τι γίνεται. Εγώ λέω, χαμός λέω, ρηπές λέω πέφτουν. Ακούσουμε τι θα κρίνει το δικαστήριο, εντάξει.
που είδατε στον τίτλο στο τέλος, 142 χρόνια. Μία ταινία του Στέλιου Κούλογλου, αύριο στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Τριανών. Πόσο καιρό πήρε για να ολοκληρώσεις αυτή την ταινία? Περίπου 2 χρόνια. Περίπου 2 χρόνια, γυρίσματα, μοντάζ, κανένα εξάμηνο. Πάρα πολύ δουλειά. Τα Σαββατοκύριακα, γιατί τις καθημερινές είμαι στις Βρυξέλλες. Αλλά εμείς και εσύ ως ανταποκριτής και εγώ ως ανταποκριτής στο εξωτερικό, δεν μπορούμε να κάτσουμε το Σαββατοκύριακο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί είχαμε δουλειά πάντα το Σαββατοκύριακο και έτσι τα Σαββατοκύριακα δούλευα στη ταινία. Σε ποια μέρη γυρίστηκε αυτή η ταινία? Ποια νησιά γυρίστηκε? Είναι στις φυλακές της Χίου, στη Λέσβο, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Αυτά νομίζω ότι είναι τα βασικά μέρη. Αν το ξεχνάω κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό τάξιδο. Ευχαριστώ και εγώ και για τη φιλοξενία. Και ξαναλέω, 142 χρόνια, αύριο βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Τριανών. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Στέλιο Κούλογλου και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Εκτός συνόρων θα περάσουμε.